ήθελα να πω έτσι για τον Δήμαρχο. Ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που με βάζει πρόεδρο και είμαι στη διάθεσή του για οποιαδήποτε θέση ή όχι στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ωραία. Να, αυτό ήθελα να αποφύγω, κύριε Θωμαίδη. Εννοείται. Ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου τον Δήμαρχο για τη μεγάλη τιμή μου κάνει να ξαναγίνω πρόεδρο στην επιχείρηση του Ξηρού Νερού. Σε μια περίοδο η οποία είναι πολύ κρίσιμη το εργοστάσιο και ο κύριος Δήμαρχος έχει εκφραστεί για το πόσα προβλήματα έχουν σε αυτή η επιχείρηση. Θεωρώ ότι η συνεργασία μας ως αντιπρόεδρος και πρόεδρος ο Δήμαρχος ήταν πάρα πολύ καλή. Θα συνεχίσει να είναι, θα ενδυναμώνεται για το καλό της επιχείρησης αυτής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δήμαρχε, για τη τιμή. Ευχαριστούμε. Κύριος Τσιρώνης Γιώργιος. Δήμαρχε, εγώ θα ήθελα να πω ότι καλώς κάνετε τις αλλαγές και επιλέγετε τις αλλαγές. Αναφορικά με το Ξηρό Νερό όμως και με τον καινούριο πρόεδρο, η συνεργασία λέει ήταν πολύ καλή. Είχατε πολύ καλή συνεργασία, αλλά θα έχουμε μια ενημέρωση και εμείς οι υπόλοιποι. Είναι κάτι που χρονίζει, δεν έχει γίνει, έχουν περάσει 5 μήνες. Εξελίξεις τρέχουν, μαθαίνουμε διάφορα, αλλά θα πρέπει να έρθει και κάποια στιγμή να γίνει η συνεδρία που πρέπει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Τσιρώνη, έχετε δίκιο. Εδώ κατά επανάληψη ο επιμένων είναι ο κύριος Ελευθεριάδης. Το έχει θέσει κατά επανάληψη. Δέσμευσή μου είναι το αμέσως επόμενο διάστημα. Θα κάνω όμως το εξής και στο λέω, επειδή κάποια θέματα και ήθελα κάτι δύο να το πω. Θα ενημερώσω πρώτα τους δύο επικεφαλείς των παρατάξεων για κάποια θέματα ευαίσθητα δεδομένα και μετά θα κάνουμε μια ειδική συνεδρίαση για το Ξηρό Νερό. Τρέπετε, η άποψή μου είναι αυτή που ήταν πάγια. Επειδή ακριβώς πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία, καλώς ακολουθείτε η τακτική και από τον κύριο Θεοδωρίδη και από τον κύριο Ζηφίδη και από εσάς της συνεδρίασης εν είδη γενικής συνέλευσης του Δημοτικού Συμβουλίου και κλεισμένων των θυρών, ακριβώς γιατί πρόκειται για ανώνυμη εταιρεία. Και εκεί πρέπει να υποθούν πράγματα τα οποία πρέπει να είναι σε γνώση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου για να υπάρχει απαραίτητη διαφάνεια, αλλά που δυστυχώς ή ευτυχώς δεν πρέπει να βγαίνουν στον αέρα για λόγους ανταγωνισμού εμπορικού. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως και ήμουν προσεκτικός. Θα ενημερώσω τους δύο επικεφαλείς και μετά, αν θέλετε, κάνουμε και μια ανοιχτή διαδικασία όπου εκεί μπορούν να υποθούν πράγματα. Χωρίς να είναι κλεισμένο το θυρό.